του Αγίου Σιμεών του Νέου Θεολόγου τα ευρισκόμενα. Λόγος έκτος. Ότι καθώς είναι η αρρώστια στο κορμί, έτσι είναι και η αμαρτία στη ψυχή. Και καθώς έχουμε αίσθηση σωματική, έτσι και η ψυχή πρέπει να έχει αίσθηση νοητή και να αισθάνεται με το νου εις την αρρώστια και στην υγεία της. Και ότι εκείνος όπου δεν έχει αίσθηση νοητή και δεν αισθάνεται νοητό στην αρρώστια και υγεία της ψυχής του, ακόμη δεν είναι χριστιανός. Αγκαλά και λέγεται χριστιανός. Γιατί το αποτέλεσμα της πίστεως των χριστιανών είναι η υγεία της ψυχής. Καθώς είναι η αρρώστια εις το κορμί, έτσι είναι και η αμαρτία εις την ψυχή. Λοιπόν, αν ίσως όλη η ιατρική τέχνη των σωμάτων καταγίνεται δια την σωματική υγεία μοναχά και όχι δια άλλο τίποτε, ούτε δια πλούτων, ούτε δια δόξα, ούτε δια ειδονή, είναι φανερόν πως και όλη η ιατρική των ψυχών δεν καταγίνεται για τίποτα άλλο, ούτε δια πλούτων, ούτε δια δόξαν, ούτε δια ειδονή, αλλά για την υγεία των ψυχών μοναχά. Όθεν, εις την ώραν εκείνη της μελούσης κρίσεως, τι θέλει απολογηθώ εγώ ο τρισάθλιος, αν ίσως ευρεθεί η ψυχή μου άρρωστη από πολλές και διάφορες αρρωστίες, γιατί δεν επιμελήθηκα τελείως για την υγεία της ψυχής μου, αλλά εις όλη μου τη ζωή αγωνίστηκα πολλά δια πλούτων, δόξα και ειδονή. Όμως, καθώς φαίνεται η αιτία είναι αυτή, με το να μην γνωρίζει ο αμαρτωλός τις αρρωστίες της ψυχής του, μήτε αισθάνεται στην παρούσα ζωή τους πόνους όπου προξενούν σε αυτή, πλανάται από τούτο και δεν φροντίζει παντελώς για την υγεία της ψυχής του. Για τούτο και κάθε άνθρωπος αμαρτωλός, δηλαδή άρρωστος ψυχικός, είναι υπερήφανος, ως άνω που είναι αναίσθητος και δεν αισθάνεται τους πόνους όπου προξενούν οι αμαρτίες. Και όσον περισσότερο δεν αισθάνεται, τόσο περισσότερον υπερηφανεύεται, καθώς λέγει και ο θείος Δαβίδ, η υπερηφανία των μισούντων σε ανέβει διαπαντός, γιατί ο ψυχικός άρρωστος είναι ανέστητος και δεν εννοιάζεται για την υγεία της ψυχής του. Όθεν και μισώνται στην ψυχή του, μισεί και των ιατρών των ψυχών, καθώς και κάθε χριστιανός όπου αισθάνεται τους πόνους και τα αρρωστία της ψυχής του είναι ταπεινόφρον και με την ταπείνωσή του σύρει των ιατρών για να τον ιατρεύσει. Όθεν και τα σώματά μας με το να είναι φυσικά ευκολομετάτρεπτα και αρρωστούν και αισθανόμεθα τους πόνους. Για τούτο ζητούμε την θεραπεία για να ιατρευτούν, ότι αν δεν είχαμε αίσθηση, ούτε τους πόνους ήθελε αισθανθούμε, ούτε η ιατρία ήθελε χρειαστούμε. Εάν δεν αισθανόμεθα τους πόνους. Αυτό το ίδιο γίνεται και στη ψυχή, γιατί και η ψυχή έχει την αρρώστια, νοητή και αισθητή νοητή και αίσθηση νοητή. Και επειδή δεν αισθανόμεθα τα αρρωστία τη, για τούτο ούτω τους πόνους της αγρικούμε, ούτε για την θεραπεία της φροντίζομαι η ανέστητη. Όθεν και κάθε αμαρτωλός όπου δεν αισθάνεται τους πόνους της ψυχής του, είναι και χαρούμενος και δεν λυπείται για τα αμαρτίας του, γιατί δεν αισθάνεται τους πόνους και καθώ ανέστητος είναι και αθεράπευτος και συχαμερός και μισητός κοντά στον Θεό και εις τους Αγίους Αγγέλους, το οποίο είναι άξιον να το κλαίει κάποιος. Για τούτο πρέπει να φροντίσουμε όσο είναι δυνατόν για να έλθουμε εις αίσθηση νοητή και να πονέσουμε και να ζητήσουμε τον Ιησού Χριστό, τον ιατρών των ψυχών και των σωμάτων, και να προσπέσουμε σε Αυτόν και να Τον παρακαλέσουμε να ιατρεύσει τα αρρώστιες μας. Και αρρώστιες της ψυχής είναι
η επιθυμία του πλούτου και της δόξης και της ειδονής, για τα οποία αυτά τα τρία γίνονται οι περισσότεροι άνθρωποι θυμώδεις, πικροί, οργίλοι, αμελείς και ακίνητοι στα καλά. Αργοί, πλεονέκτες, άρπακες, άδικοι και νόδος, υπερήφανοι, φθονεροί, ζηλότυποι και μνησίκαμοι. Τι λέγεις λοιπόν εις αυτά όπου είπα, ολίγες αρρώστιες ψυχής είναι αυτά και μικρές, και είναι εύλογο μία ψυχή όπου πιστεύει στο Χριστό να ευρίσκεται σε αυτά ανέστη και να μην λυπείται για αυτά, για τα οποία έπρεπε να κλαίει και να θρυνεί και να οδύρεται, για να κάνει με αυτόν τον τρόπο τον ιατρό να την εσπλαχνιστεί και να την φωτίσει και να είδει και να αισθανθεί τα αρρωστίες. Γιατί αν ίσως δεν τα σύδει αυτή πρωτύτερα, δεν είναι δυνατόν να τα ιατρεύσει ο παντοδύναμος ιατρός. Αμή, ποια είναι η ιατρία της? Είναι μία αλλίωση της ψυχής, αξιοθαύμαστος, ότι αφού ιατρευτεί η ψυχή, όλα εκείνα τα κακά όπου είχε πρωτύτερα, για αποθητό και αγαθά τα στοχάζεται διατελείγματα και μοιάσματα και τα μισή, όχι αφού εαυτού της, αλλά για της χάριτος του ιατρού, όπου την ιάτρευσε, για το οποίον και ευχαριστεί πολλά τον ιατρό και τον κηρύττει εις όλους και φωνάζει μεγαλοφόνος, αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου. Γιατί καθώς βλέπει κάθε άνθρωπος τα φαινόμενα και αισθάνεται αισθητό στα αισθητά και ή αδικείται, ή ευεργετείται, το γνωρίζει. Ή άρρωστος είναι ή γερός, ή καυσώνει ή κρυώνει, ή δυστυχεί ή ευτυχεί, ή κακός πάσχει ή καλός, όλα τα αισθάνεται. Έτσι και κάθε χριστιανός πρέπει να βλέπει και να αισθάνεται νοητός ή άρρωστος είναι κατά την ψυχή ή γερός, ή δυστυχής ή ευτυχής, ή κακός πάσχει ή καλός. Γιατί αν ίσως δεν τα αισθάνεται με το νου του όλα αυτά, ματέως είναι χριστιανός. Και αν καλά ονομάζεται χριστιανός, όμως δεν είναι τη αληθεία. Ότι αν ίσως αυτός είναι αληθός χριστιανός και είχε συγκοινωνία με τον Δεσπότη Χριστό, ήθελε μετέχει και από ζωή και φως, επειδή ο Χριστός είναι και ζωή και φως. Γιατί το να αισθάνεται κάποιος και να βλέπει είναι φυσικά ίδιον των ζωντανών και όχι των νεκρών. Και όποιος δεν βλέπει νοητός, μήτε αισθάνεται νοητός τα καλά και τα κακά όπου γίνονται στον εαυτό του. Και απογίνονται εκείνος είναι ακόμη νεπρός και δεν εφωτίστη ακόμη με τα σαχτίνας του νοητού ηλίου της δικαιοσύνης. Λοιπόν, ας σπουδάσει και ας προστρέξει το γλυκορότερο να προσπέσει νοητός εις τον Ιησού Χριστό, όπου είναι η νοητή ζωή και το νοητόν φως, για να τον εσπλαχνιστεί και να τον ζωογονήσει και να τον φωτίσει, για να έλθει εις αίσθηση και να στοχαστεί την κατάστασή του και έτσι να ζητήσει από αυτόν μοναχόν την σωτηρία του μοναχή. Γιατί ο Θεός όπου δύναται να κάνει τα πάντα, δεν μπορεί να σώσει άνθρωπον ανέστητον. Καθώς λοιπόν ο ουρανός και η γη και όσα είναι μέσα εις αυτά, όλα εκτίστησαν δια μόνον τον άνθρωπο και έτσι και κάθε γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος εγγράφει για μόνον τον άνθρωπο, ώστε όπου ανίσως η γραφή θε τον ωφελήσει, ευρίσκεται άπραχτος και αργή. Όθεν ο άνθρωπος όπου επλάστη από δύο ουσίας, από νοεράν και αισθητή, δηλαδή ψυχή και σώμα, εχρειάστη να λάβει και δύο θεραπείες, γιατί ήλθεν εις μεγάλην αρρώστια, από την μεγάλην υγεία όπου είχε πρωτήτερα, την οποία την υστερήθη, καταφύση,
μετά την παράβαση, επειδή η αρρώστια δεν είναι άλλο παρά έλλειψη της υγείας. Και η αρρώστια, όπου έγινε κατά φύση, ακολουθεί φυσικά να μην μεταβάλλεται. Στοχάσου λοιπόν, τι λογής μεγάλη δύναμη χρειάζεται για να μεταβαλθεί η κατά φύσιν αρρώστια εις το υπερφύσιν, και διατάχτην αιτίαν εγγράφει όλη η Θεόπνευστος γραφή, ως αν κάποια ιατρική. Όμως η ιατρική, όπου ιατρεύει τα κορμιά των ανθρώπων, την οποία οι γιατροί την ονομάζουν μακράν τέχνη και σφαλερά, καθώς την εδοκίμασαν με την πράξη, δεν υπόρεσε ποτέ να ιατρεύσει εις κανέναν άνθρωπον την πρώτη αρρωστία του κορμιού, όπου είναι κατά φύση, δηλαδή την φθορά, αλλά αγωνίζεται με πολλούς και διαφόρους τρόπους να φέρει στην πρώτη του κατάσταση στο κορμί εκείνο όπου ευγήκε από την τάξη και έπεσε πάλι εις άλλην αρρωστία, τρόπον την ως αν δευτέρα, δηλαδή αγωνίζεται ο ιατρός να ιατρεύσει το κορμί από την υδροπικία λόγου χάρη, όπου του ακολούθησε, ή από τον πλευρίτη, μα όχι από την φθορά, ότι το κορμί είναι φυσικά φθαρτόν. Και αυτή η θεραπεία δεν προέρχεται από τα γράμματα της διάφθης ιατρικής, αλλά από εκείνα όπου είναι γραμμένα μέσα στα γράμματα. Και εκεί μέσα είναι γραμμένα πολλά υλικά είδη και διάφορες δυνάμεις και ενέργειες ιατρικών, για να είναι φυσικές δυνάμεις των ιατρικών ομογενείς με τα σώματα, τα υλικά όπου είναι άρρωστα. Και έτσι να κάνουν φυσικά εις αυτά την ενέργειά τους και να την θεραπεύσουν. Όθεν ανίσως και για να ιατρευτεί η δευτέρα αρρώστια του σώματος, εχρειάστη δύναμη ομογενή των ιατρών, των ιατρικών, για να έρθει το φθαρτόν κορμί εις την πρώτη του κατάσταση, δηλαδή εις την πρώτη κατά φύσιν αρρώστιά του, την φθορά. Αλλά η ανθρώπινη φύση, όπου είναι άρρωστη κατά φύση, πώς είναι δυνατόν να μην χρειαστεί μία δύναμη υπερφύη και υπερούσιον για να έλθει στην αληθινή και κυρίως υγεία της? Και ποιον είναι αυτό το υπερφυές και υπερούσιον, του οποίου η δύναμη έχει να ενεργήσει η υγεία? Είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Θεάνθρωπος, για να θεραπεύσει με το όμοιον το όμοιον. Επειδή η Θεότης και η ανθρωπότης του Χριστού σμίγει και ενώνεται με κάθε ένα από εκείνους που πιστεύουν σε Αυτό και μετέχουν από την χάρη Του, ο οποίος με την διάφτην ένωση ενεργεί την αληθινή και κυρίως υγεία. Λοιπόν, καθώς στο κορμί δεν ενεργούν την υγεία τα γράμματα της ιατρικής τέχνης, αλλά η δύναμη των ιατρικών, όπου είναι γραμμένα, έτσι και στην υγεία της ψυχής δεν ενεργούν την τελείαν σωτηρίαν τα γράμματα της Θείας Γραφής, αλλά η δύναμη του Χριστού, όπου είναι γραμμένος μέσα, διότι η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με τον λόγο, αλλά με την δύναμη του Χριστού, ότι όλη η Θεία Γραφή παλαιά και νέα οδηγεί την ανθρώπινη φύση, όπου είναι φυσικά άρρωστη, εις τον Ιησού Χριστό, ως αν όπου Αυτός μοναχά έγινε ιατρός ψυχών και σωμάτων. Και όποιος δεν έγινε μέτοχος της Θείας του Χάριτος, καλόν ήταν να μην ήθελε γεννηθεί. Εκείνος ο άνθρωπος, γιατί εκείνος όπου μετέχει από την χάρη του, είναι και χωρίς αρρωστία ψυχική. Επειδή το αποτέλεσμα της πίστεως ημών των χριστιανών είναι η υγεία της ψυχής και σημείο της υγείας της ψυχής είναι η διόρθωση των πέντε αισθήσεων, της οράσεως, της ακοής, της γεύσεως, της οσφρήσεως και της αφής,
και όσοι έχουν διορθωμένα στας πέντε αισθήσεις τους, εκείνοι μονάχα είναι πιστοί της Θείας Πίστος του Χριστού. Γιατί δεν είναι πιστός ο χριστιανός εκείνος όπου δεν έχει την ψυχή του υγιή. Ότι δια τούτο ο Θεός έγινε άνθρωπος, για να λάβει την υγεία της ψυχή. Και η υγεία της ψυχής γίνεται δια της Θείας Δυνάμεως και του φωτισμού όπου χαρίζεται από τον Χριστό εις αυτήν δια πίστεως. Γιατί όταν αγιαστεί η ψυχή κατά τις πέντε σωματικές αισθήσεις, με τα σοφίας δείχνονται ενέργειες της ψυχής, όπου είναι αοράτος και δεν φαίνονται, τότε ο άνθρωπος γίνεται κυρίως ζώο λογικό, όπου πολιτεύεται κατά φύση, καθώς του πρέπει, μεταλόγου και διακρίσεως, και όχι ως σαν τα άλογα ζώα. Και με αυτόν τον τόπο γνωρίζεται ο άνθρωπος βασιλεύς όλων εκείνων όπου είναι εις την γη. Και αυτός πάλι βασιλεύεται από τον Θεό και είναι κατά πάντα υπήκος εις το θέλημα του Θεού. Γιατί τι ούτω τρόπος θέλει γνωριστεί πως είναι μία η βασιλεία του Θεού. Ότι αν ίσως ο άνθρωπος όπου είναι βασιλεύς τούτου του κόσμου δεν βασιλεύεται από τον Θεό, όπου είναι βασιλεύς των ουρανών και όλης της φύσεως, ορατής και αοράτου, δεν είναι δυνατόν να είναι κατ' εικόνα Θεού και κατ' ομοίωση, και αν μάθει όλη την σοφία του κόσμου και αν έχει τη γνώση όλων των όρτων, αλλά ότι ούτως παρασυνευλήθη τις κτίνες της ανοήτης και ομοιώθη αυτής και ζει δια ατιμία και βλαστημία του Θεού, καθώς είναι και γραμμένο, ότι δια εσάς βλαστημείτε το όνομά μου εις τα έθνη όπου λέγουν έτσι. Αν ίσως ο Θεός των χριστιανών ήταν Θεός αληθινός, δεν ήθελε ζουν και αυτοί ως αν και εμάς. Και μάλιστα μερικοί από αυτούς τους χριστιανούς φαίνονται πως είναι χειρότεροι από εμάς εις τας ασεργίας και αδικίας. Εμάς όμως άβοτε να μας φωτίσει η χάρη του και να με δυναμώσει, να διορθώσουμε τις πέντε αισθήσεις μας και να λάβουμε την υγεία της ψυχής μας και τότε να πολιτευόμεθα καθώς πρέπει για να δοξάζεται ο Θεός. Ω πρέπει η δόξα και προσκύνηση νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.